Καλώς ήρθατε. Σε αυτό το βίντεο θα παρουσιάσω δύο χρήσιμες μεθόδους για να κάνεις τις παρουσιάσεις σου πιο ζωντανές και ενδιαφέρουσες. Η μία μέθοδος είναι να χρησιμοποιήσεις συνδέσμους σελίδα. Πρόσθεσε σύνδεσμο σελίδα στο τετράδιο ή στην παρουσίασή σου για να δημιουργήσεις άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένη σελίδα οποιοδήποτε βιβλίου. Αφού κοινοποιήσει το τετράδιο ή την παρουσίαση στους μαθητές σου, αυτοί θα μπορούν αμέσω να ανοίξουν το βιβλίο τους στη σωστή σελίδα μέσα από το MozaWeb. Web. Έτσι, διευκολύνεσαι ως εκπαιδευτικός στο να καθοδηγήσεις τους μαθητές σε συγκεκριμένα εδάφια στα βιβλία τους. Ας δούμε πώς να εισάγει συνδέσμου σελίδα. Από το μενού κάνε κλικ στο πλήκτρο συνδετήρας. Αν δεν εμφανίζεται τέτοιο πλήκτρο, πήγαινε στις ρυθμίσεις. Επικόλυση, σύνδεσμο σελίδα για να βρει το μενού εισαγωγή. Έχω ανοίξει ήδη τα βιβλία που θέλω στι ανάλογε σελίδε για να προετοιμάσω την διαδικασία. Κάνε κλικ στο πλήκτρο συνδετήρα και επέλεξε τον σύνδεσμο σελίδα. Πήγαινε πίσω στο τετράδιό σου και κάνε κλικ στο νήγμα για να εισάγει την σελίδα ω μικρή εικόνα. Α προχωρήσουμε. Η δεύτερη μέθοδος είναι να εισάγει συνδέσμους διαδικτύου στο τετράδιό σου. Α υποθέσουμε ότι θέλει να προσθέσει ένα σύνδεσμο σελίδα στην εικόνα εδώ. Ανοίγει τον περιηγητή διαδικτύου του Mozabook, τον οποίο μπορεί να επιλέξει από το μενού Αρχια, μετά Νέος Περιηγητή. Μπορεί ακόμα να ανοίξει νέο φύλλο στο Mozabook για την χρήση του περιηγητή. Αντιγράφει τον σύνδεσμο στη σελίδα και με δεξιό κλικ του ποντικού στην εικόνα επιλέγεις από το αναδιπλούμενο μενού την αντιγραφή. Εισάγεις τον σύνδεσμο στο πεδίο και κάνεις κλικ στο νήγμα. Με τον τρόπο αυτό πρόσθεσες κιόλας το σύνδεσμο στην εικόνα. Έτσι μπορείς να προσθέσεις συνδέσμους σελίδας και συνδέσμους διαδικτύου στα τετράδια. Ας κλείσουμε τώρα το Mozabook για να δούμε στην πράξη πώς οι μαθητές μπορούν να βρουν αυτούς τους συνδέσμους. Οι μαθητές μπορούν να βρουν τα τετράδια που τους κοινοποιήθηκαν στον αντίστοιχο φάκελο αφού συνδεθούν με το λογαριασμό του στο MozaWeb. Ανοίγουν το τετράδιο και βλέπουν το περιεχόμενο. Α δούμε πώ λειτουργούν αυτοί οι σύνδεσμοι. Με κλικ στο σύνδεσμο, όπω βλέπει, το MozaWeb μεταφέρει αυτόματα στην επιθυμητή σελίδα. Και αυτό ο σύνδεσμο δουλεύει κανονικά. Ελέγχουμε ένα σύνδεσμο διαδικτύου. Με κλικ στο σύνδεσμο ανοίγει η αντίστοιχη σελίδα της Wikipedia. Πιστεύω ότι αυτές οι δύο λειτουργίες θα βοηθήσουν πολύ τη δουλειά σου σε καθημερινή βάση. Ευχαριστώ για την προσοχή σας.